διαδικασία των απολογιών ήταν μαραθώνια για την υπόθεση που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Οι κατηγορούμενοι ως εμπλεκόμενοι σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την εμπορία βρεφών, παράνομες υιοθεσίες, απάτες και εξαπάτηση, οδηγήθηκαν στις ανακριτικές αρχές στο δικαστικό μέγαρο των Χανίων, με τις απολογίες να ξεκινούν χθες το πρωί και να ολοκληρώνονται λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες, κρίθηκαν ο 73χρονος φερόμενος ως αρχηγός, ιδιοκτήτης και με ευθύρας του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ο εμβριολόγος της μονάδας, η γραμματέας της δομής, καθώς και μια Ρουμάνα που φέρεται να ενεργούσε ως μεσήτρια στις παράνομες υιοθεσίες. Οι υπόλοιπες 4 κατηγορούμενες, μια ΜΕΑ, η βιολόγος, μια εργαζόμενη σε κλινική της πόλης και μια αλλοδαπή που σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται και αυτή να ενεργούσε ως μεσήτρια στις παράνομες υιοθεσίες, αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους. Από ένα σενάριο της αστυνομίας βρίσκεται κρατούμενος αυτή τη στιγμή και μου κάνει εντύπωση πως αυτό το διδαστικό έγινε έτυχη αποδοχής από την εισαγγελία και ασκήθηκαν αυτές τις ποινικές διώξεις. Κατανοώντας ότι ουσιαστικά δεν είχε καμία εμπλοκή και καμία γνώση ενδεχομένως κάποιων πράξεων που μπορεί να είχαν τελεστεί, αυτά θα τα δούμε στην πορεία, αφέθηκε ελεύθερη. Η πρωτοφανής για τα τοπικά και όχι μόνο δεδομένα υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, ενώ ήταν η πρώτη φορά που για τη διαδικασία των απολογιών κλήθηκε και δεύτερος ανακριτής. Σίγουρα είναι πρωτόγνωρη στα νομολογιακά δεδομένα, γεγονός το οποίο θεωρώ ότι προκάλεσε μια ιδιαίτερη δυσκολία στην αντιμετώπιση της από όλους τους παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία και θεωρώ ότι σε αυτό το λόγο, γι' αυτό ακριβώς το λόγο εξηγείται και η άσκηση της ποινικής δίωξης όπου περιλαμβάνει βαριά κακουργήματα. Για βαριές κατηγορίες που δεν στοιχειοθετούνται στη δικογραφία και θα καταπέσουν κατά την ακροαματική διαδικασία, έκαναν λόγο συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων που στις περιπτώσεις των γυναικών που αφέθησαν ελεύθερες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, σχολιάζοντας την απόφαση να μην κρατηθούν προσωρινά οι 4 κατηγορούμενες ως μία βάση για το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση στην πορεία. Που εμφανίζονται αυτές οι δήθεν ταλαιπωρημένες γυναίκες να μένουν σε βίλες με πισίνες, να απολαμβάνουν ακόμα και οδηγών που τους μεταφέρουν όπου θέλουν, να είναι ντυμένες στην τελευταία λέξη της μόδας. Ορισμένες από αυτές που έχουν και αρκετά παιδιά, μία έχει 3 παιδιά, μαζί με τα παιδιά της είναι στους χώρους αυτούς. Όλη η περιοχή στην οποία μένουν τις γνωρίζει όλες καθημερινά και πραγματικά μου κάνει εντύπωση πώς εφευρέθηκε αυτή η κατηγορία. Οι κατηγορίες οι οποίες έχουν ασκηθεί δεν στοιχειοθετούνται και εκτιμώ ότι αν όχι στο δικαστικό συμβούλιο, σίγουρα στο ακροατήριο, οι περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες και τουλάχιστον κατηγορίες οι οποίες έχουν ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος θα καταπέσουν και δεν θα μπορέσουν να στοιχειοθετηθούν. Τα στοιχεία πάντως της δικογραφίας εξακολουθούν να σοκάρουν, τόσο για το εύρος των πράξεων που τουλάχιστον επί 10 χρόνια φαίνεται να εκτελούσε το κέντρο, έχοντας εμπλακεί όπως όλα δείχνουν σε 180 και πλέον υποθέσεις εμπορίας βρεφών και εκατοντάδες άλλες ιατρικές πράξεις άμεσα σχετιζόμενες με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που ελέγχονται εξονυχιστικά και που έχουν προκαλέσει ανησυχία μεταξύ πελατών του κέντρου που εδώ και πολλά χρόνια είχαν δεχτεί τη βοήθεια του κέντρου και του 73χρονου με ευθύρα για να αποκτήσουν παιδιά. Είναι κρίμα να βρεθούν στις φυλακές άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνται για ένα οικονομικό έγκλημα, το οποίο σε κάθε περίπτωση, στη χειρότερη περίπτωση, και θα το δει όταν θα γίνει το δικαστήριο, θα είναι απόφαση πλημελήματος. Η κοινωνική διάσταση της πρωτοφανούς και δραματικής αυτής υπόθεσης έρχεται στο φως με τη μορφή των νεογέννητων παιδιών που βρίσκονται στη μονάδα νοσηλείας νεογνών του νοσοκομείου Χανίων. Μετά τις 2 γυναίκες που γέννησαν τις προηγούμενες μέρες και έλαβαν εξιτήριο, αν και τα νεογνά τους παραμένουν στο νοσοκομείο, σήμερα μία ακόμη γυναίκα που φέρεται να σχετίζεται με την υπόθεση ως παρένθετη μητέρα γέννησε δίδυμα που και αυτά νοσηλεύονται στη μονάδα νεογνών. 4 μωρά μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, θύματα ενός όπως όλα δείχνουν καλωστημένου κυκλώματος που εκμεταλλευόμενο από τη μια την ανέχεια και την ανάγκη για χρήματα αλλοδαπών κυρίως γυναικών και από την άλλη τη λαχτάρα ζευγαριών για ένα παιδί κατάφερνε να μετατρέψει σε εμπόρευμα μωρά παιδιά με το σκάνδαλο που ήρθε στο φως
την ίδια ώρα να έχει βάλει σε ανησυχία και να έχει προκαλέσει πανικό, όχι μόνο για τις περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών στη βάση ακόμη και εξαναγκασμού που θα δείξει στην πορεία αν επαληθευτεί, αλλά και στη βάση εκατοντάδων οικογενειών που είτε περίμεναν να γίνουν ιατρικές πράξεις για να αποκτήσουν παιδί, είτε είχαν κάνει ιατρικές πράξεις για να το αποκτήσουν, ή ακόμη και οικογενειών που απέκτησαν παιδί και τώρα με αφορμή το σκάνδαλο κάνουν σκέψεις για την νομιμότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.